Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλημέρα, συνάδελφε. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, κύριε Καρακλάμου, είσαστε έτοιμος να πληρώνετε όσο πετάτε? Κάθε άλλο. Α, τέλεια. Κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Είδα και εγώ την ανακοίνωση που μας ανακοίνωσε ότι μέχρι τον Ιούνιο του 25 θα είμαστε έτοιμοι. Να σας πω ότι ήμασταν οι πρώτοι που είχαμε προχωρήσει και ζητούσαμε να προωθήσουμε αυτό το σχέδιο, γιατί θεωρούμε ναι ότι είναι ένα καλό σχέδιο να γίνει μια σωστή διαλογή όλων των απορριμμάτων κλπ. Μέχρι σήμερα, με διάφορα θέματα, με τους μελετητές, με το Τμήμα Περιβάλλοντος, ακόμα δεν έχουμε την τελική μελέτη. Δεν μας έχει υποθεί το τι θα καλύψει αυτή η μελέτη, τι θα καλύψει το σχέδιο από πλευράς κράτους, Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Εμείς τώρα ετοιμάζουμε τους προϋπολογισμούς μας και βάλαμε πρόνοια μέσα. 0 ευρώ, αφού δεν ξέρουμε τίποτα. Πώς θα το υλοποιήσουμε το 25, εμείς απορούμε. Ναι. Έπρεπε ήδη να είχαμε ενημερωθεί, να γίνουν το Δημοτικό μας Συμβούλιο, ένα νέο Δημοτικό Συμβούλιο, άκουσε κάποια πράγματα, αλλά τίποτα περισσότερο. Εγώ θεωρώ ότι είναι αδύνατο να εφαρμοστεί το 25. Θέλουμε να το εφαρμόσουμε, αλλά να εφαρμοστεί σωστά και χωρίς να επιβαρύνουμε τους ζημώτες μας. Ναι. Θα σταθώ σε αυτό που είπατε, ότι δεν είδατε κάποια ολοκληρωμένη μελέτη στην τελική της φάση, και θα έρθω στον κύριο Χατζηγιάννη, γιατί διαβάζω εδώ ότι οι δήμοι και οι κοινότητες που έχουν συμπεριληφθεί είναι κατόπιν μελετών που έχουν εκπονηθεί για την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας για τα συμπλέγματα κοινοτήτων και τους δήμους που συμμετέχουν στο σύστημα. Ενώ, λέει, αξιολογήθηκαν για την δυνατότητα εφαρμογής του συστήματος, τις οικονομικές επιπτώσεις τους, καθώς και τη συμβολή στην ορθολογική διαχείριση αποβλήτων και τη δημόσια και την βιώσιμη ανάπτυξη. Κύριε Χατζηγιάννη, εσείς έχετε στα χέρια σας αυτή τη μελέτη? Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα, καλημέρα. Έγινε μια αρχική μελέτη, εντάξει, όμως πλέον έχει, τουλάχιστον για την περίπτωση δική μας. Ναι. Έχω μια επιστροφή δύσκολη. Έχετε έστω επιστροφή στον ήχο, θα το φτιάξουμε. Δώστε μας 1-2 δευτερολεπτάκια και θα το φτιάξουμε. Ελάτε, να ξαναπροσπαθήσουμε. Ωραία. Για την περίπτωση δική μας, πλέον ο Δήμος Ιδαλίου με τον Δήμο Λατσόγερίου, το σύμπλεγμα Μαχαιρά και τη Λακατάμια Τσέρι, ναι, έχουμε συγκληθεί με την ΑΝΕΡ, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει ένα σχέδιο δράσης για να μας οδηγήσει στην ομαλή μετάβαση στο πληρώνω όσο πετώ, θεωρητικά στο 2025. Λέω θεωρητικά γιατί είναι εξαιρετικά απίθανο να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τα βήματα που πρέπει. Εμείς έχουμε κάνει την πρώτη συνάντηση με την ΑΝΕΡ προηγούμενη εβδομάδα και φάνηκε ότι τα δεδομένα που υπήρχαν στην πρώτη μελέτη είναι διαφορετικά από αυτά που έχουμε στα χέρια μας τώρα. Πόσο μάλλον όταν η μελέτη είχε γίνει μόνο για το δημοτικό διαμέρισμα Ιδαλίου, και τώρα είμαστε 6 δημοτικά διαμέρισματα. Καλά, γιατί βγήκε, εγώ διαρωτούμε γιατί βγήκε αυτή η ανακοίνωση εντωμεταξύ. Πραγματικά, διαρωτώμε. Είχατε κάποια ενημέρωση, κύριε Χατζηγιάννη, από πριν, ότι ξέρετε, βγαίνουμε, είστε στο 25? Έχουμε κάνει συναντήσεις στο πλαίσιο της συνεργασίας που ασχολούμαι με την αναπτυξιακή εταιρεία Λευκοσίας. Το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Αρμόδιο Υπουργείο θέλουν να μπούμε στο 25. Και το κατανοώ, είναι συμβατική υποχρέωση μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα είναι αν είμαστε έτοιμοι. Ναι. Και σας λέμε εφταστό, δεν είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή, το σχέδιο δράσης προνοεί ανάλυση δεδομένων. Σας λέω τα δεδομένα δεν είναι αυτά που πρέπει. Μετά υπάρχει μια ενημέρωση του κοινού. Αν δεν κάνω λάθος, 20% της επένδυσης από το Θάλια, δηλαδή 5 εκατομμύρια ευρώ, θα δοθούν στην ενημέρωση. Ναι. Δεν ξεκίνησαμε. Και φοβόμαστε να ξεκινήσουμε. Τι να πούμε στους δημότες? Ότι θα είναι πληρώνω όσο πετώ, αλλά θα πληρώσετε πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε να πληρώσετε, που η λογική του σχεδίου θα έπρεπε να ήταν να πληρώνουν πιο λίγα. Και θα πρέπει να τους φορτώσουμε ένα πολύ ψηλό κόστος. Έχει δίνει από 30 έως 60% περισσότερο από ό,τι πληρώνουν. Τι να πω εγώ στον κόσμο? Κάντε χωριστή διαλογή. Να χωριστούν τα οργανικά από τα υπολοιπματικά, να γίνει ανακύκλωση, να πηγαίνουν πράσινο σημείο, να κάνουν όλα αυτά οι δημότες και στο τέλος του χρόνου πάρτε και ένα μπόνους, έξτρα χρέωση.
Πώς μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Ναι. Η μετάβαση τέλος πάντων ενώ να καταλάβουμε όλοι μας και να συνειδητοποιήσουμε ότι θα πρέπει σιγά σιγά να μπούμε σε μια διαδικασία. Αυτό πρέπει να θα πάρει κάποιο χρόνο, αντιλαμβάνομαι. Όπως πήρε και στην Αγλαντζά ένα σχέδιο το οποίο όταν το κάναμε και θέμα θεωρήθηκε επιτυχημένο. Δεν ξέρω κατά πόσον συνεχίζει να είναι επιτυχημένο. Τα οικονομικά της Αγλαντζιάς θα έχετε υπόψη σας. Μάλιστα. Ελάτε, ελάτε. Γι' αυτό σας φέρνω εδώ. Έχω λόγο. Ναι. Η Αγλαντζιά νομίζω είναι πέραν του μισού εκατομμυρίου. Δηλαδή υπάρχουν δύο τίνα. Είτε θα φορολογήσουμε τρία. Θα βάλω τρία. Εγώ θέλω να κρατήσω το τρίτο. Mm-hmm. Το πρώτο είναι εάν πάμε να ρισκάρουμε τη βιωσιμότητα του Δήμου. Δηλαδή να απορροφήσει ο κάθε Δήμος το έξτρα κόστος μέχρι εκεί που θα αντέξουμε και τέλος. Αυτό είναι το ένα. Ναι. Το δεύτερο είναι να πάει στους δημότες. Το τρίτο που πρέπει να γίνει, κατά την άποψή μου, είναι το κράτος να έρθει να στηρίξει αυτό το έξτρα κόστος. Δηλαδή, δεν πρέπει με κανένα τρόπο οι δημότες να πληρώσουν περισσότερο από ό,τι πληρώνουν αυτή τη στιγμή. Nice. Αυτό θεωρώ εγώ ότι πρέπει να γίνει. Πάντως, επειδή αναφερθήκαμε στην Αγλαντζά, έρχομαι σε εσάς, κύριε Καρεκλά. Μου λένε τώρα ότι και στην Αγλαντζά, Κατερίνα, οι μικρές σακούλες, η μόβ, εμείς δεν βρίσκουμε. Είναι έλλειψη. Έχει πάρα πολύ καιρό. Ευχαριστώ τους δημότες της Αγλαντζάς που έχουν μπει στην διαδικασία. Ελάτε, κύριε Καρεκλά μου, και εσείς χαμογελάτε, σας βλέπω. Κατερίνα μου, ναι. Το πληρώνω όσο πετώ είναι ένα σχέδιο που θα αναβαθμίσει τη συλλογή των σκυβάλων σε όλη την Κύπρο. Όταν τελικά εφαρμοστεί, δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Γίνονται ακόμα μελέτες, δεν μας έχουν δώσει τα οικονομικά στοιχεία. Εμείς έχουμε πει ότι δεν πρόκειται, ιδίως μιλώντας για το Δήμο το δικό μου, ναι. Δεν πρόκειται να δεχτούμε να επιβαρυνθούν οι κάτοικοι εδώ μέσα στην ημικατεχόμενη περιοχή μας με επιπλέον κόστος απλώς για να εφαρμόσουμε ένα σχέδιο που ακόμα δεν το ξέρουμε. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Mm-hmm. Περιμένει ο μελετητής μας στοιχεία από το Τμήμα Περιβάλλοντος για να μας φέρει τη μελέτη να τη δούμε. Έχουμε ρωτήσει, θα μας αγοράσετε αυτοκίνητα μέσα από αυτό το σχέδιο, μα θα δούμε πώς θα διαμοιραστούν τα κονδύλια, οι μεγάλοι δήμοι θα πάρουν περισσότερα. Επιτέλους πέστε μας τι θα βάλουμε εμείς για να δούμε... Και τι θα χρεώσουμε τους δημότες, είναι αυτό που είπε και ο κ. Χατζηγιάννης. Ακριβώς το ίδιο που είπε ο συνάδελφος. Κύριε, ελπίζω... Οπότε αυτή ναι. τη στιγμή δεν είμαστε έτοιμοι. Ναι. Έχουμε δει την ανακοίνωση, εγώ πραγματικά έμεινα έκπληκτος. Αλλά θα περιμένουμε και εμείς προωθούμε την όλη διαδικασία. Αλλά για τον Ιούνιο του 25 είναι αδύνατο. Ελάτε κύριε Χατζηγιάννη. Ναι. Να πω, ας πούμε, η δική μας η μελέτη προνοούσε απορριμματοφόρα δικών μας τόνων. Ναι. Εμείς και ο Δήμος Λαγκαδάκινα Τσερίου είμαστε με υπεργολάβους. Πληρώνετε... Το σχέδιο δράσης και επιχορηγήσεις ακόμα δεν μας έχουν πει κατά πόσο, για παράδειγμα, για δήμους όπως είναι η δική μας περίπτωση, κατά πόσο θα υπάρξουν επιλέξιμες δαπάνες κάτι άλλο εκτός από κάποια πάγια που αφορούν, ξέρω εγώ, δήμους που έχουν δικό τους τόλο. Ναι, ναι. Ακόμη δεν έχουμε τέτοια απάντηση. Και ποιες θα είναι οι επιλέξιμες δαπάνες για κάποιους δήμους που έχουν το μοντέλο του υπεργολάβου. Γιατί να μεταπηδήσουν από υπεργολάβο σε δικό μας τόλο, δικό μας εργατικό προσωπικό και όλα αυτά... Δεν ξέρω, πρέπει να μετακομίσω πρώτα. Ναι. Εντάξει, μου στέλνουν κάτι τρελά μηνύματα τηλεθεατές. Εμείς κάνουμε ένα κύκλο, Κατερίνα, αλλά τα βάζουν στα σκουπίδια. Τι να σας πω, βγάλτε φωτογραφίες όμως, αν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πείτε μου. Θα καλέσουμε τον κόσμο να κάνει χωριστή διαλογή. Τα οργανικά, τα υπολοιματικά. Το πληρώνω όσο πετώ, ο κόσμος φορολογείται στα υπολοιματικά. Ναι, ναι. Τα οργανικά είναι μια πρώτη ύλη που θα έπρεπε να υπάρχει επεξεργασία. Και όταν λέω επεξεργασία, είτε κομποστοποίηση. Κομποστοποίηση, ναι, ναι, ναι. Είτε να πηγαίνει σε αποτέφρωση ή πλάσμα ή μια αναερόβια διαδικασία. Έχει διαδικασίες ναι. που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, γιατί τα οργανικά είναι πραγματικά μια πρώτη ύλη που θα έπρεπε να εισπράττουμε πίσω. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή η Κόση κάνει μια πολύ μικρή ποσότητα επεξεργασίας όσον αφορά τα οικιακά. Mm-hmm. Εάν εφαρμοστεί το πληρώνω όσο πετώ το 26, γιατί το 25 δεν συζητάμε τίποτα άλλο από ότι πιλωτικά, αν μπορεί να γίνει, πραγματικά αμφιβάλλω ιδιαίτερα γι' αυτό, για το 26
Εάν στέλνουμε δεκάδες τόνους οικιακών αποβλήτων στην Κόση, δεν μπορεί να τους επεξεργαστεί. Άρα, θα βάζουμε τον κόσμο να κάνει χωριστή διαλογή στο σπίτι, χωριστές σακούλες, να πληρώνει περισσότερο και να καταλήγουν στην Κόση. Που θα... ξέρουμε όλη την εικόνα που έχει η Κόση αυτή τη στιγμή. Ναι, μάλιστα. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον θα έπρεπε να γίνει η αναβάθμιση των ΟΕΤΑ, όσοι στανταγόμουν. Εντάξει, να μπορούν να επεξεργαστούν τις ποσότητες, να είναι έτοιμοι να τις υποδεχτούν και μετά να ασκηθεί όση πίεση πρέπει στους Δήμους για να γίνει αυτό το πράγμα σωστά. Μάλιστα. Ναι. Και όχι με αύξηση κόστου, Κατερίνα, είναι δηλαδή. Είναι, όχι, το αντιλαμβάνομαι. Ιδέα. Αυτό είναι αυτά τα μηνύματα που λαμβάνω και από τον κόσμο. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Κύριοι, να είστε σίγουροι ότι θα επανέλθουμε στο θέμα. Εγώ επαναλαμβάνω, εάν ακούει κάποιος από τα αρμόδια τμήματα και υπουργεία, σας παρακαλούμε να δείτε ξανά το θέμα και τις λίστες, γιατί οι άνθρωποι δεν φαίνεται ότι δεν μπορούν. Ευχαριστώ κύριε Καρεκλά μου, ευχαριστώ κύριε Χατζιάννη. Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά. Εμείς. Καλά. Κύριε Καρεκλά μου, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Το κέντρο υγείας, καλά. Το κέντρο υγείας είχαμε υπόσχεση ότι θα μας δίνονταν ναι. οι ειδικότητες ναι. για να λειτουργήσει. Ναι. Ο ΟΚΙΠ μας είπε ότι επειδή είχαν απεργία οι ιατροί, ακόμα αυτό δεν διευθετήθηκε και είμαστε σε αναμονή. Μάλιστα. Πόσα χρόνια τώρα είστε σε αναμονή? Τίποτε άλλο. Πόσα είναι χρόνια τρία είστε? Χρόνια. Πόσα? Τρία χρόνια. Τρία. Ωραία. Τρία. Ευχαριστώ πολύ.